Εσείς εδώ, τι θέλετε? Συγγνώμη για την ενόχληση. Την Άννα θέλω. Η Άννα δεν είναι εδώ. Για 2 λεπτά μόνο. Και ύστερα θα ησυχάσετε από μένα. Ακούω. Μπορούμε να μιλήσουμε για μας. Ξέρεις τι με έμαθα ο πατέρας σου? Να αγαπάω τον εαυτό μου. Και τότε κατάλαβα ότι τον πατέρα σου τον αγαπάω πιο πολύ από τον εαυτό μου. Ζήτα μου να φύγω μακριά του και θα το κάνω. Δεν καταλαβαίνω. Τι μου λες? Εμείς οι δύο δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούμε. Αστειεύεσαι. Μακριά σου θα είναι δυστυχισμένος. Θες να το παρατήσω? Είσαι σίγουρη ότι από ευγένεια δεν θα σου πω ναι? Είμαι σίγουρη ότι αν το ζητήσεις θα το κάνω. Ναι. Θέλω να τον παρατήσεις. Συμφωνώ. Ελβίρα! Δεν άντεχα στη σκέψη ότι γύρισα σπίτι και θα έχεις φύγει. Τι με κοιτάς έτσι? Δεν θέλω να φύγεις. Θέλω να προσπαθήσουμε μαζί. Πες κάτι, μίλησε. Με ρωτεύτηκες ποτέ σου? Τι ερώτηση είναι αυτή? Μια πολύ απλή ερώτηση. Με ερωτευμένος μαζί σου. Γιατί? Γιατί ερωτεύονται οι άνθρωποι? Για τους άλλους, για σένα μιλάμε. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Κρίμα που γνωριστήκαμε. Για μένα κρίμα. Να με επιδείξεις άλλη μια φορά? Αφού αυτό σε τραβάει σε μένα, έτσι δεν είναι? Σε πείραξε αυτό που είπα? Αυτό δεν έκανες τόσο καιρό? Παίζεις φθηνό θέατρο. Μη γίνεσαι κάτι που δεν είσαι. Έτσι με θέλουν όλοι. Μόνο έτσι. Εγώ δεν σε θέλω έτσι. Ούτε σε βλέπω έτσι. Έλα, πάμε πάνω. Είναι αργά. Θέλω να σε αγκαλιάσω τρυφερά. Μόνο αυτό. Hey, γιατί? Το γάλα σου και πάνω. Έλα ρε, για διάλειμμα κάνω. Μια ώρα διάλειμμα κάνεις. Έχω γίνει κουδούνι. Αμάν πια, χειρότερη από τη μητέρα μου έγινες. Άντε γλωσσού, ίδια ο πατέρας σου. Έτσι και εκείνος, όλο αντιρρήσεις και δικαιολογίες. Πιες. Καλά, θα το πιω το γάλα μου. Να σου πω, γιαγιά. Έλα κάτσε λίγο που θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς ήταν ο μπαμπάς όταν ήταν στην ηλικία μου? Καλό παιδί. Αλλά είχε αρχίσει να χαλάει. Και να σου πω, από φίλες, φιλενάδες, γκόμενες είχε. Εσύ τι λες? Χαμός. Ναι, αλλά αθώα πράγματα. Αθώα, σιγά νομίζεις. Όμως εκείνος διάβαζε. Όχι σαν και εσένα που το ρίχνεις όλο στο χασομέρι. Α. Έλα, πιάσ' το. Θα πας μαζί του? Άμα με θέλει. Άσε να δούμε, θα έρθει να με πάρει. Εσύ τι λες?
Θα έρθει. Το ξυπνητηράκι σου. Στάζω ακόμα. Ξύπνα. Εξαγωγές, δικαστήρια, ραντεβού. Τι ώρα είναι? Τι σε νοιάζει? Άμα ξυπνάς νωρίς, η μέρα μοιάζει ατελείωτη. Και αυτό είναι καλό ή κακό? Ο μέσα από πάνω μου είναι τέλεια. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Έλα να το ξανασκεφτούμε. Πάμε μια βόλτα. Πάμε όπου θες, αλλά μην κάνεις έκτρωση. Μόνο για το παιδί σου ενδιαφέρεσαι. Για μένα, δεν νοιάζεσαι. Μα ο γιατρός μου είπε ότι δεν θα ταλαιπωρηθείς καθόλου στην εγκυμοσύνη. Δεν θα το ρισκάρω. Πάει, τέλειωσε. Όμως δεν μπορείς να αποφασίζεις μόνη σου, γαμώτο. Είμαι κι εγώ μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Είδες πως το είπες. Παιχνίδι το είπες. Και δεν είναι παιχνίδι. Τώρα μην πιέζεις με τις λέξεις. Ελή, έτσι και βιαστείς και πας και το κάνεις... Θα γυρίσω σπίτι το μεσημέρι. Είσαι πολύ σκληρή. Δεν σε ήξερα έτσι. Δεν θέλω να αργήσω. Θα με αφήσεις να περάσω? Σωστά. Δεν μπορώ να σε κλειδώσω. Με κοιτάς έτσι? Πώς έτσι? Έτσι. Έτσι. Δεν σου έχω φτιάξει πρωινό πολλές φορές. Και μάλιστα τόσο πρωί. Ποτέ δεν είναι αργά. Αύριο θα σου φτιάξω εγώ. Στις 6. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε. Τέλος. Τέλος. Το μεσημέρι μη φας έξω. Θα σου φτιάξω ένα πολύ special παστίτσιο. Α, καλό. Μόνο μου ζητάς βοήθεια. Ναι, ξέρω. Δεν χτυπάς καλή μπεσαμέλ. Τι ώρα θα γυρίσεις? Θα αρχίσω τα τρεχάματα από τις 12 μέχρι... Δεν ξέρω τι θα τελειώσω. Από εδώ ξέρεις τι ώρα θα φύγεις. Δεν βιάζομαι να φύγω. Πάμε τότε μια βόλτα. Μ' αρέσει αυτή την εποχή βόλτα στην εξοχή. Θέλεις να πάμε την Παρασκευή εκδρομή? Την Παρασκευή? Πάμε. Αλλά γιατί να το προγραμματίσουμε από τώρα, μέχρι την Παρασκευή? Α, ναι, την Παρασκευή δεν γίνεται. Είναι η παρουσίαση της Κατερίνας. Μην μου πεις ότι ζηλεύεις. Όχι, δεν ζηλεύω. Ή μάλλον ζηλεύω. Με την Κατερίνα έχετε μια ιστορία πίσω σας. Ένα παιδί.
Ανά εμείς. Ξέρεις, οι άνθρωποι είναι ξένοι μεταξύ τους. Είναι δύσκολο να νιώσεις κάποιον δικό σου. Είμαστε από τους τυχερούς. Πίστεψέ με. Τι έπαθες τώρα, κάτι έχεις. Σαν τι. Ξέρω εγώ. Κάτι σε τρώει. Σκεφτόμουν ότι... μερικές φορές με τρομάζεις. Σε τρομάζω. Τι εννοείς. Σ' αγαπώ. Και επειδή με αγαπάς, σε τρομάζω. Κάτι χειρότερο. Πανικοβάλλομαι στη σκέψη ότι... μια μέρα μπορεί να μην είσαι εγώ. Τότε να μου κάνεις όλα τα χατήρια. Εντάξει. Σ' αγαπώ. Κοίτα λίγο το σχέδιο Α12 στην τομή ΒΒ. Τι λες? Μην ανησυχείς. Θα προλάβουμε. Για τα παστέλ δεν ξέρω. Εντάξει, Αριστείδη. Κοίταξε το και παίζουμε, αλλά μην το ανοιχτώσουμε. Έλα, γεια, σ' αφήνω. Καλημέρα. Στον ύπνο σου με είδες? Κατερίνα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θα ήθελα να με βοηθήσεις. Σ' ακούω. Υποσχέθηκα στην Άννα να την πάρω στο σπίτι για λίγο. Αλλά... δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Δεν συμφωνεί η κυρία Ελβίρα. Έλα τώρα. Απλά σκέφτηκα ότι το παιδί θα χάσει τις συνήθειές του. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Η Άννα σε χρειάζεται. Και για μία ακόμα φορά της γυρίζεις την πλάτη. Ξέρεις ότι δεν έχω χρόνο. Πνίγομαι. Ήταν μια ευκαιρία να τη βοηθήσεις. Στην έκθεση δεν πάει καλά. Μα τις κάνουμε τόσα ιδιαίτερα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ξέρεις ότι η κόρη σου σε έχει ανάγκη. Δεν τη θέλεις. Τελείωσε. Θα τον αναλάβω εγώ. Αλλά μη μας περνάς και για βλάκες. Τι θυμώνεις. Άλλα είπα. Άλλα κατάλαβες. Σου χρεώνω μισή ώρα καθυστέρηση. Και πολλών ημερών γαϊδουριά που με ξέχασες. Ήμουν έτοιμη να την κάνω. Έλα μωρέ, γκρινιάρα. Μπα. Χαρούλες. Στο τηλέφωνο σου είναι βαριά. Είμαι και από τα δύο. Πάμε να σου πάρω γαριδάκια. Μ' αγαπάει, το ξέρω. Ναι, αλλά θα χωρίσετε. Απλώς προσπαθώ να κερδίσω λίγο χρόνο. Δεν ξέρω γιατί. Και ο Αντώνης? Μας τελείωσε. Δεν θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου. Πότε θα σ' ακούω να το λες αυτό και για τον Νίκο? Θα τρως αυτά. Έρχεσαι δουλειά στη Σαντορίνη. Φεύγω σε μια εβδομάδα. Τώρα μου το λες? Δηλαδή, άμα στο έλεγα πιο πριν, τι θα έκανες? Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Πολύ ξαφνικό. Σε μπαρ? Ναι, αλλά σε ξενοδοχείο. Λεφτά καλά? Σκατά. Γιατί δεν κάθεσαι? Να βρούμε κάτι εδώ, να είμαστε μαζί. Μαζί? Όχι. Φένια, στείλε σε παρακαλώ λίγα λουλούδια σπίτι μου. Μάλιστα. Κόκκινα τριαντάφυλλα. Άσπρα. Για ρίξτε μια ματιά, θα είμαι σπίτι. Ακόμα δεν τα βρήκες με την Έλλη? Τι γίνεται μέσα στους δύο? Χωρίζω. Τι? Αυτό που άκουσες. Με την Έλλη χωρίζουμε. Τελεσίδικα. Και περίμενες να μείνει έγκυος για να πάρεις την απόφαση?
Η Έλλη δεν είναι πια έγκυος. Και για να ακριβολογούμε, εδώ και μία ώρα δεν υπάρχει θέμα παιδιού. Θα την πάω μέσα. Όχι, άστα αυτό. Θα πάρεις αυτά. Για να μάθεις να μου κουβαλάς ο ίδιος τα λουλούδια. Μάθαμε τώρα με τα κούρια. Ρε σε Ζουζούνη, και εδώ παράπονα. Γυναίκες, Θεέ μου, έλεος. Άστες να γκρινιάζουν. Αγαπάνε. Δεν μου λες. Σε πειράζει που ήρθε και ο Δημήτρης. Τώρα με ρωτάς. Όχι βέβαια. Φυσικά και δεν πειράζει. Έχεις καταλάβει τελικά τι είναι αυτό που σε ενοχλεί στην Έλλη? Δεν με σκέφτηκε ποτέ της. Αυτό. Ήταν πάντα ένα κακομαθημένο παιδί που έψαχνε κάποιον για να αντικαταστήσει τον πατέρα της. Και βρήκε τον ιδανικό. Τελείωσε. Μαλακισμένες γυναίκες. Άρα δεν είναι για το παιδί. Για το παιδί. Και φυσικά είναι για το παιδί. Ήταν η τελευταία σταγόνα. Τα παραλές. Είναι από τους χωρισμούς της μιας μέρας ή της μιας εβδομάδας. Όλοι ξέρουν πως αγαπάς τη γυναίκα σου. Αγάπη ή απάτη. Ιδού η απορία. Δεν είναι της ώρας. Αλλά έχω ένα προβληματισμό. Πώς σας το πω. Για το γραφείο. Θα ήθελα να το αναλάβεις εσύ. Δεν είναι της ώρας, αλλά δεν βλέπω και την αρνηθώ. Σε δύο λεπτά τρώμε. Την αγαπώ. Τώρα μας είπες κάτι καινούργιο. Έχω όμως ένα πρόβλημα. Η Άννα περιμένει να την πάρω στο σπίτι. Τι κάνω? Μπορείς να μου πεις τίποτα? Ναι. Κάτι που συνήθως δεν μας αρέσει, αλλά βολεύει πολύ. Λεσέφερ αυτό. Άστε, και που πάνε μόνα τους. Έτοιμο το αριστούργημα. Υπέροχο. Άρπαξε από πάνω. Μωρέ, και από κάτω άρπαξε. Αλλά τι να κάνουμε. Για καλύτερο παστίτσιο στις μαμάδες σας. Εμένα μην πάει πολύ, δεν πεινάω. Α, Δημήτρη, πήρα μου το χαλάς. Ωρα, φέρω καινούργιο κρασί, μην αρχίσετε. Συνεφιασμένος. Και εσύ όμως, Πού το κατάλαβες? Δεν είμαστε και τελείως μαλάκες. Κόβηκε μας το μάτι μας. Πόσο κρατάει ο έρωτας? Ο έρωτας δεν ξέρω. Υπάρχει όμως και η αγάπη. Και αυτή λένε ότι κρατάει. Καλά τώρα. Από το τελευταίο ορεινό του 89. Για να σε πήρω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί συνδετημόνες, στην υγειά μας. Γεια μας. Γεια μας. Γεια σου, μητέρα. Καλώς τον, ναι. Απολαμβάνεις καφεδάκι? Μοναξιές. Έλα τώρα, γκρινιάρα μου. Δεν μου λες, η εγγονή σου πού είναι? Έχει πάει στην Έλενα και μετά έχει οδείο. Οδείο? Να σου φτιάξω καφεδάκι, θα καθίσεις? Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα, φεύγω. Βέβαια. Τώρα έχουμε όλα. Καλά, δεν τρέπεσαι? Τι έπαθες, ρε μάνα? Εγώ τι έπαθα? Ή εσύ με τα ρεζιλίκια σου? Έχεις μπλέξει για τα καλά, αυτό μόνο σου λέω.
όρεξη που την έχεις, κυρία Χριστίνα, για κατήχηση. Δεν έχω καμία όρεξη. Αλλά όταν κάθε μία τσούλα έρχεται σπίτι μου και με ανακατεύει... Τι εννοείς? Αυτό που άκουσες. Ήρθε εδώ η Ελβίρα. Ναι. Πήγες και βρήκες την Άννα. Ναι, το έκανα. Με αφορούσε. Έπρεπε να της μιλήσω. Μα γιατί κάνεις πράγματα πίσω από την πλάτη μου? Τι είπες, δεν κατάλαβα. Μα με ποιο δικαίωμα, τι της είπες? Αυτό έχεις να πεις. Όφιλες να μου το αναφέρεις. Όφιλα να σου το αναφέρω? Τι λέξη είναι αυτή, σε δικαστήριο είμαστε? Τι της είπες, πες μου αμέσως. Αυτό σε καίει, ε. Ρώτα την. Πώς και δεν ήρθε η μαμά σου? Θα έρθει αν χρειαστεί το βράδυ. Εσύ πού ήσουν? Καθόλου δεν ανησύχησες για μένα. Πήρα τηλέφωνο στο γιατρό. Έμαθα ότι όλα πήγαν καλά. Ότι ξύπνησες και ζητούσες κεράσια. Σου έφερα κεράσια. Μυρίζεις κρασί. Όμως, θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Δεν το αντέχω πια αυτό το σπίτι. Εμένα δεν αντέχεις. Όχι το σπίτι. Θέλω να χωρίσουμε. Ελβίρα! Ελβίρα! Μα μπαίνεις μέσα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Θέλω να τη μιλήσω. Ελληνικά μιλάμε, δεν είναι εδώ. Ωραία λοιπόν, δεν την περιμένω. Στο διάολο ρε μαλάκα, δίνε του! Δίνε του! Σωριάς τον. Τι διατρίνεις μην αυτή? Δεν έχω τίποτα να σου πω. Εγώ όμως έχω. Οι σχέσεις δεν τελειώνουν έτσι. Χωρίς λόγο. Χωρίς αιτία. Μη με ακουμπάς. Ελβίρα, πρέπει να καταλάβω. Δεν υπάρχει τίποτα να καταλάβεις. Έτσι είμαι εγώ. Τρελή. Κάνω ό,τι μου καπνίσει. Σε βαρέθηκα, τελείωσε. Δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Αυτός που είναι πνιγμένος μέχρι το λαιμό στις υποχρεώσεις του μιλάει για τα δικά μου δικαιώματα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Θέλω να φύγεις. Μπορούμε να μείνουμε δυο μας? Όχι, δεν έχουμε τίποτα μυστικά. Φύγε! Σε παρακαλώ, ήρεμησε. Μας αφήνεις λίγο μόνος. Βρε, άι, πνίξου! Σταμάτας εδώ! Μην την ακουμπάς. Νομίζω ότι θα σε φοβηθώ. Θέλω να σε σπάσω το ξύλο. Μαγκές ενός μεγαλοδικηγόρου. Εμείς μένουμε εδώ. Εσύ φεύγεις.
ανθρώπους έπλεξα μαζί σου. Τι βρήκα να αγαπήσω. Και όταν τα ανοίξω, να μην υπάρχει Νίκος. Να μην υπάρχει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Αρκεί να το πάρεις γρήγορα απόφαση. Στο διάολο. Τους συχαίναμε τους σχολισμούς. Από μικρή τους συχαινόμουν. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Πάει πια. Άντε. Η Άννα Αποστόλου κάνει μάθημα. Είμαι ο πατέρας της. Επάνω στη αίθουσα 8. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ. Ήθελα να είμαι ο πρώτος ακροατής σου. Η συναυλία είναι σε 3 εβδομάδες. Και τα άλλα παιδιά είναι καλύτερα από μένα. Λες να τα καταφέρω. Θα είναι το δικό μας κοντσέρτο. Αυτό να σκέφτεσαι. Αλλά ξαναφεύγω. Παίρνω βιβλία, ρούχα και έφτασα. Δεν σε καταλαβαίνω. Μια έτσι, μια αλλιώς. Σήμερα το πρωί δεν μου είπες ότι δεν μπορεί να κρατήσει την Άννα. Αυτό δεν το είπα ποτέ. Θα με τρελάνεις. Τι αποφάσισες τελικά? Να σου κλέψω την κόρη μου. Αυτό αποφάσισα. Τι έχεις? Χωρίσες. Τελικά η Άννα έχει πολύ μεγάλη επίδραση επάνω σου. Δεν είναι ακριβώς μόνο η Άννα. Ίσως να είναι η κοινή μας ιστορία.
φύγω, ρε παιδιά. Δεν βαρέθηκες τόση ξάπλα? Μέσα μία. Πάμε τουλάχιστον ένα σινεμά. Δεν θέλω. Όλγα, μπορείς να κανονίσεις να έρθω μαζί στη Σαντορίνη? Ξύπνα σχολείο. Ξύπνα να φτιάξει το γάλα σου. Εγώ. Ποιος εγώ? Εδώ είσαι ελευθέρης. Ο νόμος ελευθερίας. Ωραία, τότε είμαι ελεύθερη να την ξαναπέσω. Σταμάτα, Αν είναι να με ξυπνάς έτσι κάθε πρωί, πρόσεξε. Τι? Θα μείνω εδώ για πάντα. Μπα, γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Ποια όλα αυτά? Μήπως είμαι εγωίστρια, κακομαθημένη και σε χρησιμοποιώ? Μ' αγαπάς και είσαι μικρή. Και αν κάνω λάθος? Σε τι να κάνεις λάθος? Η Ελβίρα, σ' αγαπάει? Μπορεί. Τι σημασία έχει? Με την Ελβίρα χωρίσαμε. Τελείωσε. Εσύ της το ζήτησες? Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Άλλωστε δεν υπάρχει λόγος. Το μεσημέρι μην έρθεις να με πάρεις, θα κατέβω με το σχολικό. Και αν θες δεν γίνεται. Έχω δικαστήριο, μωρό μου. Τόσο το καλύτερο, να μείνω μόνη μου. Η αίτηση αποφυλάκησης του γιού σας βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα. Οι νομικοί ισχυρισμοί μας πατάνε γερά. Να μείνετε ήσυχοι. Θα αργήσει πολύ. Πότε θα μάθουμε? Αυτό δεν το ξέρω. Σε μια εβδομάδα όμως θα σας πω. Συγγνώμη, μπορώ να διακόψω? Ναι, με συγχωρείτε. Θα είμαι στην παρουσίαση της Κατερίνας. Θα έχω κλειστό το κινητό. Θες τίποτα? Όχι, τίποτα. Με το δικαστήριο τι έκανες? Όλα καλά. Με έπρεξε αυτός ο μουσούρος. Τι είναι αυτός, ρε? Δεν στα έλεγα, με βλήμα. Τον πάτησα όμως, τον πάτησα σε χταπόδι. Λοιπόν, εντάξει, μου τα λες αύριο, ναι. Γεια. Τέλος, ελπίζουμε οι συνεργάτες μου και εγώ πως η παρέμβαση αυτή του Δήμου είναι μια νέα πρόταση στην ανάπλαση των φυσικών χώρων. Τώρα που τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από την προστασία της φύσης. Δείτε και αποφασίστε πού θέλετε να ζήσετε. Σας ευχαριστώ. Θα θέλατε να το δούμε από κοντά?
Θα πάω να τον βρω για τελευταία φορά. Πού πας? Είσαι κατή! Δεν σε αφήνω να πας πουθενά! Αφού είσαι σουρωμένη ρε μαλάκα, θες να σκοτωθείς! Καλά είμαι, δώσ' μου τα κλειδιά. Όχι! Στο διάολο! Κόρη μου. Και η Δημαρχία. Δεν ξέρω πώς σε παίρνει. Έλα, δεν έχουμε πολλά να σκάμε. Μαμά. Ευχαριστώ. Χαίρομαι. Χαίρομαι που σας άρεσε. Αγάπη μου. Πάω να τηλεφωνήσω. Ναι. Ας πω. Ναι. Δεν έβγαλε τα μάτια εδώ πάνω σου το βράδυ. Α, και εσύ αυτό είδες. Δεν μου λες, με ζηλεύεις ακόμα. Ξέρεις τι μου θυμίζει, πώς το λέγανε εκείνο το καθηγητή σου. Με το φοβερό κασκόλ κατά τα γόνατα, που σε κάνει κέφι. Δεν με κάνει κέφι. Πώς σε κάνει κέφι. Πρώτα νευρικό κλονισμό όταν είμαστε ότι παντρευτήκαμε. Γεια σου, Νικό. Ήρθα. Σε παρακαλώ, πάμε έξω. Γιατί? Ντρέπεσαι για μένα. Είσαι ικανή να φέρεις τον κόσμο άνω κάτω. Δεν θα κάνω φασαρία. Μη φοβάσαι. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Δεν χαίρεσαι που με βλέπεις. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι η κόρη μου και η γυναίκα μου εδώ. Καταλαβαίνεις. Γυναίκα σου. Τέως γυναίκα σου. Η τέως γυναίκα μου. Ωραία. Ευκαιρία να γνωρίσω και την τέως γυναίκα σου. Είσαι δεσμένη. Όσο και να προσπαθείς να με κρύψεις, δεν θα τα καταφέρεις. Έχεις καμία δουλειά εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα που να σε αφορά. Γιατί? Είμαι οικολόγος και γουστάρω ανάπλαση και σχέδια για το μέλλον. Και ήθελα να σου κάνω και μια έκπληξη. Να με δεις. Σε παρακαλώ, πάμε σπίτι. Μα μόλις τώρα ήρθα. Και έχω μια καλύτερη ιδέα. Πάμε στην τουαλέτα. Σου παρέψω. Ο σοβαρός κόσμος του κύριου Αποστόλου. Εντάξει, δεν θα κάνω φασαρία, μην φοβάσαι. Ήρθα εδώ γιατί υπήρχε λόγος. Ήθελα να τιμήσω τη γυναίκα μου για αυτή την παρουσίαση. Την τέως γυναίκα σου. Πάμε έξω, σε παρακαλώ. Γεια σας. Είμαι η Ελβίρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Μαμά, σε ζητάνε. Καληνύχτα. Ελπίζω να μην καθυστερήσει. Αυτό είναι που λένε πλεονέκτημα έδρας. Είδες πως φέρθηκε. Σαν κυρία. Ενώ εγώ... Ποια είμαι εγώ. Φύγε, σε παρακαλώ. Θα φύγω μόλις καταλάβω ποια είναι η θέση μου. Θέλω να σε ακούσω να το λες. Θέλεις να ακούσεις ποια είναι η θέση σου. Δεν έχεις καμιά θέση εδώ. Καμιά. Πάμε. Θα μου μιλήσεις. Πες κάτι. Αυτή τη σιωπή με τρελαίνει, μίλα! Τρελάθηκες. Θα τρακάρουμε. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Τέλος δηλαδή. Τελειώσαμε. Πες το ρε γαμώτο. Δεν χρειάζεται. Το είπες ήδη εσύ. Εγώ δεν το εννοούσα. Πάμε κάπου, Νίκο. Σε έχω ανάγκη. Πρέπει να γυρίσω πίσω. Όχι τώρα. Σε παρακαλώ, μόνο για λίγο. Πάμε κάπου όπου θες. Σε ένα ξενοδοχείο. Πρέπει να σε αφήσω και να γυρίσω πίσω.
κάτι έπαθε μια πουτάνα όταν μπήκε ανάμεσα σε ένα πατέρα και την κόρη του. Σε παρακαλώ, μπορείς να βγεις. Αυτό ήτανε. Θα βγεις. Thank you.